Καλώς ήρθατε στο γάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μια καλοκαιρινή συνταγή γκουρμέ. Θα φτιάξουμε σολομόν, QR salmon. Ένα σολομόν με μια πάρα πολύ γρήγορη μπάστοση και μια δροσερή σαλάτα. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτή την υπέροχη και γκουρμέ συνταγή. Να δείξουμε πώς θα φτιάξουμε τον μπαστό σολομών. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία που θα κάνουμε και γευστική, αρωματική. Θα χρησιμοποιήσουμε αλάτι, ζάχαρη που είναι τα βασικά για την μπάστοση ή συμποσόλυτα. Θα χρησιμοποιήσουμε κόριανδρο φρέσκο, κόριανδρο ξηρό και μάραθο, σπόρους από μάραθο. Και τι θα κάνουμε στην ουσία? Έχουμε ένα κουδί, θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη και το αλάτι. Μπορείτε αυτά που εμείς θα κάνουμε στο κουδί να τα βάλετε και σε ένα blender χειρός με το μικρό το bolt του blender από κάτω και θα τα αποστοποιήσετε και απλά θα τα χτυπήσουμε έτσι ελαφρά με το κουδί για να μπαστώσουμε το σολομό μας. Θα πάρουμε λεμόνι και lime για να βάλουμε ξύσμα από πάνω από το σολομό. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι και κουμπουάτ. Θα δώσουν έξτρα άρωμα και flavor. Εάν έχετε αυτό το blender στο σπίτι το μικρό, το οποίο μπορείτε να το πορτοποιήσετε το μείγμα σας από την μπάστοση, θα βάλετε και το ξύσμα μέσα. Το μείγμα μας έχει πάρει αυτό το χρώμα μαζί με τα βότανα που έχουμε βάλει μέσα, τον κόριανδρο και τα μπαχαρικά μας, και πασπαρίζουμε να πάει παντού το αλάτι και η ζάχαρη και από τις δύο πλευρές θα βάλουμε, είναι πολύ σημαντικό. Άρα γυρίζουμε, πασπαλίζουμε και είναι πολύ σημαντικό να το βάλουμε για περίπου 20 με 25 λεπτά στο ψυγείο να κατεβάσει όλα τα υγρά ο σολομός, έτσι ώστε να παστωθεί, να μείνει υγρό στο κέντρο για να μπορούμε να το κόψουμε μετά για να το σερβίρουμε στο πιάτο μας και να φτιάξουμε αυτή την ωραία δροσερή σαλάτα με τον παστό σολομό. Μπορείτε να το κάνετε και καπνιστό, αν θέλετε να το ψήσετε και στο ρόνερ να είναι εντελώς ψημένο. Απλά πρώτα πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία που δείχνουμε τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική, που είναι η πάστοση. Λοιπόν, έτοιμος ο σολομός, πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο για περίπου 20-25 λεπτά. Μέχρι να ετοιμαστεί ο σολομός, πάμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ απλή και γρήγορη μπίκλα. Θα φτιάξουμε μπίκλα σελίνο, να δείξω πώς θα κόψουμε το σελίνο. Βάζουμε λευκό ξύδι μέσα στην κατσαρόλα μας. Αλάτι και ζάχαρη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μπίκλα να έχει αλάτι και ζάχαρη. Θα βάλουμε νερό, δάφνη και κόκκους πιπεριού. Θα πάρει μια βράση το μείγμα μας. Εμείς θα καθαρίσουμε το σέλινο. Να δείξουμε πώς θα καθαρίσουμε το σέλινο έτσι ώστε να ψηθεί και γρήγορα με αυτόν τον τρόπο που θα καθαρίσουμε. Παίρνουμε ένα πίλερ. Έχουμε κόψει το σέλινο, το σέλερι, για να είμαστε και σωστοί. Θέλουμε την καρδιά του σέλερι και ερχόμαστε με το πίλερ με μία κίνηση και θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ λεπτό, έτσι ώστε με τη βράση που θα πάρει το μείγμα μας να μπορεί να ψήσει αλλά να αφήσει και ταυτόχρονα τραγανό το σελίνο μας. Πάμε να φτιάξουμε και μια πάρα πολύ γρήγορη sour cream. Θα χρησιμοποιήσουμε στράγγιστο γιαούρτι που είναι από μόνο του ξινό και θα προσθέσουμε μέσα ταμπάσκο γιατί θέλουμε να είναι και λίγο πικάντικο. Θα βάλουμε chives, θα αφήσουμε και λίγα για το γαρνίσμα του πιάτου μας και ξύσμα και χειμώνα από ένα lime για να προσθέσουμε ακόμα περισσότερη οξύτητα μέσα και άρωμα από το lime. Μπορείτε να φτιάξετε sour cream με κρέμα γάλακτος, το έχουμε ξαναδείξει σε κάποιες άλλες συνταγές που έχουμε φτιάξει στο κανάλι. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο. Λοιπόν, όλα τα υλικά μέσα, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και με ένα σύρμα μπορεί να ανακατέψετε. Θα είναι έτσι λίγο πιο υδαρές το μείγμα μας από το χυμόν του lime μέσα. Βάλουμε μισό lime, βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Και αυτή θα είναι η κρύα σάλτσα μας στην ουσία για τον παστό σολομών που θα μας δώσει έτσι λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στο πιάτο μας.
και θα το προσθέσω σε μια σακούλα ζάχαρο πλαστικής. Η πίκλα από το σελήνο είναι έτοιμη. 5 λεπτά χρειάζεται να γίνει η όσμωση στην ουσία. Το έχουμε καλύψει με μια μεμβράνη. Θα το σουρώσουμε. Επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το σελήνο, δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο έτσι ώστε να μαλακώσει και να ψηθεί. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, το βλέπετε. Θα γανίρουμε το πιάτο μας και επίσης θα χρειαστούμε ραπανάκια. Θα τα κόψουμε από τη μέση. Και όσο πιο λεπτά μπορούμε. Με το μαχαίρι, αν έχετε και μαντολίνο στο σπίτι σας, μπορείτε να το κάνετε και με το μαντολίνο. Απλά επειδή οι περισσότεροι δεν έχετε μαντολίνο στο σπίτι σας, σας δείχνω ποια είναι η εύκολη λύση. Με ένα πολύ καλό μαχαίρι μπορεί να κάνετε εξίσου καλή δουλειά. Ο σωρός μας είναι έτοιμος, έχει παστωθεί ιδανικά. Μπορεί να τον αφήσετε και περισσότερο χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Νομίζω είναι ιδανικό το ψήσιμο του. Θα τον βάλουμε και να τον καπνίσουμε με λίγο ελαιόλαδο και το τόρτζ από πάνω για να δώσουμε λίγο χρώμα. Και τι θα κάνουμε τώρα, θέλουμε απλά λεπτές φέτες, όσο πιο λεπτές γίνεται. Και τοποθετούμε το σωρομό στο τσέρκι. Θέλουμε να δώσουμε σχήμα στο πιάτο μας. Φτιάξουμε έναν κύκλο. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, πάρα πολύ λίγο, ελάχιστο. Και θα το πασπαρίσουμε το ελαιόλαδο με έναν πινέλο, έτσι ώστε να έχει περισσότερη γυαλά ο σωρομός μας. Και με ένα φλοίστρο θα του δώσουμε λίγο ελαφρύ χρώμα. Σαν να έχει ψηθεί περίπου ελαφρά. Αυτό είναι. Ελάχιστο χρώμα. Θα γαρνίρουμε το σωρομό με το sour cream που έχουμε φτιάξει. Δεν θέλουμε πάρα πολύ τα μεγάλες βουλίτσες, μικρές. Γκουρμέ. Έτσι γύρω γύρω. Και τώρα θα χτίσουμε από πάνω στο σωρό. Θα βάλουμε τα ραπανάκια που έχουμε κόψει. Είναι έναν εστιατορικό πιάτο. Αλλά μπορείτε να το φτιάξετε και στο σπίτι σας. Αυτός είναι ο στόχος. Το συνταγό μας, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα βάλουμε και το σέλινο. Έτσι αγανονίστα από πάνω από το σωρομό που θα μας δώσει σίγουρα ξυνάδα το σέλινο. Γιατί είναι αρκετά αλμυρό. Και τη λιπαρότητα μαζί με το sour cream. Μπορείτε να βάλετε όσα κομμάτια σέλινο θέλετε, εγώ θα βάλω 5. Και θα γαρνίρουμε στο τέλος από πάνω με λίγα φρέσκα φύλλα σαλάτας και άνιθ. Αυτό ήταν το πιάτο μας για σήμερα. Καλοκαιρινό, γκουρμέ, γρήγορο, σολομός, ολόφρεσκος. Πάντα όλα τα προϊόντα μας τα παίρνουμε από τις υπεραγορές Μετρό που είναι πάντα δίπλα μας. Είναι ένα εστιατορικό πιάτο το οποίο μπορεί να φτιάξετε στο σπίτι σας. Σας αποδεικνύω ακόμη μια φορά ότι όλα μπορούν να γίνουν στο σπίτι. Λοιπόν, φτιάξτε το, δοκιμάστε το, στείλτε μου το feedback σας, κάντε τα like σας και θα ξαναπούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα με πιο γκουρμέ συνταγές. Bye!